Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, δεν σας ακούω καθόλου καλά. Πολύ βαθιά ακούγεστε. Μάλιστα. Είμαστε μέσα σε ένα πηγάδι. Μόλις βγούμε, φαντάζομαι θα ακούσετε καλύτερα. Στην επιφάνεια λοιπόν. Στην επιφάνεια. Στην επιφάνεια. Καλό μεσημέρι, τι γίνεται? Γεια σας, καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι αυτό που έγινε στο σαββατιάτικο παιχνίδι, στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην πρεμιέρα, στα εντός έδρας παιχνίδια πρεμιέρα, γιατί προηγήθηκε η νίκη επί του Αεροπού, στην έδεσαν, δεν κάνω λάθος, ναι, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στο ελληνικό χατμπολ. Εκτός και αν υπήρξε παλαιότερα μια τέτοια κατάσταση. Έχετε δίκιο, έτσι όπως τα λέτε κύριε Βασιλόπουλε, τέτοιο λαός με τέτοιο πάθος, τέτοια προσέλευση, εγώ δεν ξαναείδα στα χρονικά του ελληνικού χάντμπολ. Mm. Ήταν απίστευτος κόσμος, απίστευτη προσέλευση των φιλάθρων μας. Όλα όμως ήταν, διεξήχθηκαν πάρα πολύ ήρεμα. Υπήρχαν βέβαια οι φωνές, οι αρχές αλίμου να δεν υπήρχαν και αυτά, αλλά οι φιλάθροι μας ήταν καταπληκτικοί. Απίστευτοι θα λέγα. Έχει ιστορικό προηγούμενο και το ρωτάμε σε έναν άνθρωπο που το χάντμπολ νομίζω ότι... νέος ήσασταν από τότε που ασχολείστε με τον μπάσκετ. Έχει προηγούμενο ιστορικό? Αυτό που έγινε ο προφέρος το Δάκρυ Βόσμο, όχι. Όχι. Η προσέλευση τόσων ανθρώπων, αυτό εννοώ, έτσι. Όχι, όχι. Μιλάω τώρα για τελικό, ας πούμε, που και στους τελικούς δεν μπορεί να έχει τόσο κόσμο, γιατί έγινε και τελικός κάπου στην Πελοπόννησο, θυμάμαι, και είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Την κέρδισε ξανά σε τελικό στην Πηλαία, αλλά όχι με τόσο κόσμο. Όχι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και τηλεοπτικό, έτσι. Ναι. Ήταν και τηλεοπτικό. Τα νούμερα που πήραμε, που παίρνουμε μάλλον, δεν ξέρω αν είναι αληθινά, είναι ότι είναι απίστευτο. Δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμος μπήκε έστω στιγμία και έβλεπε το μάτσο. Επειδή είστε αρκετά έμπειρος και έχετε ζήσει την ομάδα και σε αρκετά διαφορετικές καταστάσεις και σε πολύ καλές ημέρες με πρωταθλήματα και με κύπελλα και σε πιο δύσκολες ημέρες, ναι, θεωρείτε ότι αυτή η αλλαγή έδρας και η στήριξη που μπορεί να έχει παραπάνω πλέον η ομάδα handball του ΠΑΟΚ από τον κόσμο του μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και για την πορεία της σεζόν και για την κατάκτηση προφανώς και των στόχων της σεζόν, παρότι είμαστε αρκετά νωρίς? Κοιτάξτε, σίγουρα ένα γήπεδο το οποίο είναι σε μια περιοχή η οποία κατά κανόνα είναι περιοχή ΠΑΟΚ, ασπρόμαυρη, πολύ σωστά το λέτε, προσθέτει αυτό σίγουρα. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό αποκτά και για μας που είμαστε μέσα στο μεγαλύτερη ευθύνη. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι, με τέτοιον κόσμο, με τέτοιο πάθος και με τέτοια προσέλευση, νιώθουμε και εμείς το βάρος μεγαλύτερο. Όσο εγώ και ακόμα περισσότερο προπονητής και άλλο τόσο και οι παίκτες. Σίγουρα η περιοχή βοηθάει. Η Μίκρα που είναι ένα γήπεδο 1000 θέσεων περίπου, ο κόσμος ο πολλής είναι στην περιοχή αυτή που προαναφέραμε, ήταν δύσκολη προσέλευση τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως τα πράγματα βλέπω αλλάζουν και σίγουρα αυτό που είπατε, ότι προσθέτει και δεν αφαιρεί πόντους στην προσπάθειά μας για την κατάκτηση των στόχων μας. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Το τελικό αποτέλεσμα φαντάζομαι ότι δεν σας άφησε ικανοποιημένος, με την έννοια ότι μια νίκη ήταν ο στόχος της ομάδας. Η αλήθεια είναι μας άφησε, πάντα λέμε, μια γλυκόπικρη, γλυκόξινη γεύση, πέστε το όπως θέλετε εσείς. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά να κερδίσουμε το μάτς, αλλά έμεινα για ένα κομμάτι ευχαριστημένος. Το ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά στα 60 λεπτά δέχτηκε 10 γκολ. Μην βλέπετε το 17-17, τα 7 ήταν από πέναλτι. Δηλαδή θεωρώ, και το είπα και δημόσια, ότι οι διαιτητές δεν παίξανε όπως έπρεπε να παίξουν. Σε κρίσιμα σημεία μας στερήσαν τη δυνατότητα να ξεφύγουμε στο σκορ. Αυτό το επισήμανα στους διαιτητές, το λέω και δημόσια, δεν έχω βοηθό απολύτως τίποτα. Νομίζω οι διαιτητές δεν παίξανε αυτό που λέω πάντα. 50-50. Δεν θέλουμε να μας δώσετε παραπάνω τίποτα. Δεν θέλω και να μας αφαιρέσετε όμως την προσπάθειά μας. Το λέω και θα το λέω συνέχεια αυτό. Ας παίξουν 50-50. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Επειδή μείνατε στο γεγονός ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ δέχτηκε σε αυτό το παιχνίδι 10 γκολ και είναι κάτι θετικό μιλώντας για τον αμυντικό τομέα, και επειδή νομίζω, αν κάνω λάθος διορθώστε με, και ότι ένας από τους στόχους και τις αλλαγές που θέλει να φέρει ο κύριος Σεϊρεκίδης είναι και αυτός αγωνιστικά, δηλαδή ο ΠΑΟΚ να έχει πολύ σκληρή άμυνα και να μπορεί να περιορίζει τον αντίπαλο.
μείνατε εσείς ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας σε αυτόν τον τομέα? Ναι, στον αμυντικό τομέα τα πήγαμε θαυμάσια. Βέβαια, και ο Ολυμπιακός είχε επίσης καλή αμυντική διάταξη, αλλά είχε 2-3 αποκρούσεις περισσότερες από εμάς. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αμυντικά όμως τα δείχαμε πολύ καλύτερα. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ναι, ο νέος κοσμός, ο κ. Σερικίδης, ο Στέλιος, η φιλοσοφία του είναι αμυντική. Και το handball κρίνεται κυρίως στην άμυνα και βεβαίως κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον τερματοφύλακα. Αν αυτά τα δύο σημεία τα παντρέψουμε, ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει. Από καμία ομάδα. Σας το λέω υπεύθυνα. Δεν το λέω ποτέ ότι είμαστε το απόλυτο φαβορί, αλλά σίγουρα είμαστε σε πλονικότερη θέση έναντι των υπολείπων αντιπάλων, γιατί η φετινή χρονιά η άμυνα μας λειτουργήσε υποδειγματικά. 10 γκολ είναι απολύτως τίποτα. Δηλαδή, αν πάρουμε τον πίνακα της Ευρωπαϊκής, του παγκόσμιου χάσματος, δείτε, 10 γκολ, καμία ομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί. Εμείς το καταφέραμε αυτό. Μάλιστα. Αυτό θέλει όμως πάρα πολύ δουλειά. Θέλει παίκτες με μεγάλη εμπειρία, θέλει παίκτες οι οποίοι να παίζουν ασταμάτητα επί 60 λεπτά και προσέξτε κάτι, να είσαι έτοιμος να κατέβεις και στην επίθεση να κάνεις και τον γκολ. Γιατί το να παίζω μόνο άμυνα δεν λέει τίποτα, πρέπει να βάλω και γκολ. Επειδή αυτή η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό μπορεί να ήταν νωρί μες στη χρονιά, είναι και μια σφιγμομέτρηση για τις δυνατότητες συνολικά του ΠΑΟΚ. Τη μάχη του τίτλου πώς τη βλέπετε? Δηλαδή θα κριθεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, υπάρχουν και άλλες ομάδες? Κοιτάξτε, αν δούμε τον Ολυμπιακό, αυτό που είδαμε και αυτό που φαίνεται για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει δύο παίκτες, δύο περιφερειακούς και έναν τερματοφύλακα. Εάν συνεχίζει έτσι, δεν νομίζω να αντέξει με δύο παίκτες, οι οποίοι, να σας πω και κάτι, είναι και πάνω από 36-37. Αντιλαμβάνεστε, να παίζουν αυτά τα άτομα άμυνα και επίθεση επί 60 λεπτά, δεν θα βγει η χρονιά. Είναι πάρα πολλοί αγώνες, 35 αγώνες είναι, δεν είναι λίγοι. Από την άλλη, μέσα στο παιχνίδι μπαίνει και η ΑΕΚ που ήταν πάντοτε. Έκανε σπουδαίες μεταγραφές. Τώρα αν κατορθώσει και η ΑΕΚ, εγώ πιστεύω θα τα κατορθώσει, είναι αυτές οι τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο ή τους τίτλους. Ναι, από χθες μου είπατε που μιλούσαμε ότι η ΑΕΚ έχει το πιο ακριβό ρόστερ, το πιο μεγάλο μπάτζετ στο πρωτάθλημα, σωστά? Ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Πιο μεγάλο από το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακό. Διπλάσιο. Διπλάσιο από το ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Μάλιστα. Ερώτηση. Επειδή η προπαγάνδα, η κόκκινη, ξέρετε ότι στην Ελλάδα είναι κυριαρχία. Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γιατί δυστυχώς και στη Θεσσαλονίκη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υιοθετούν την προπαγάνδα, πότε του Αλαφούζου, πότε του Ολυμπιακού συνολικά κτλ. Κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ με τιμωρία για ένα περιστατικό που καταγράφηκε, αν καταγράφηκε και πώς καταγράφηκε τελικά? Απολύτως καμία τιμωρία. Τιμωρείται ένα σωματείο όταν η ΔΕΑΒ, ο παρατηρητής και η αστυνομία γράψουν κάτι στο φιλοτόκο. Το φιλοτόκο ήταν λευκό. Δεν υπήρχε τίποτα. Όσο για το περιστατικό, το οποίο παίκτης του Ολυμπιακού παραπάτησε και έπεσε πάνω στους, ήταν σφιχτικά το γήπεδο, έπεσε πάνω και ο παίκτης και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τον αποθήσανε, αυτό είναι μέσα στον αγώνα. Και το άλλο που γράφτηκε, ότι ο αθλητής του ΠΑΟΚ, ο Νίκος Κοκκόνης, ήρθε σε μια δύσκολη φάση με τον αντίπαλο μας και ο παίκτη του ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια, τον Ανέκτον Αλβανό, είναι μέσα στο παιχνίδι. Όποιος ξέρει το άθλημα, αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά. Σε σμπρώχνω, με σμπρώχνω, θα διεκδικήσω κάτι. Νομίζω ότι χθες ο Νίκος Κοκκόνης ήρθε και στο προσωπικό του Facebook αυτό, ότι εγώ με τον Ανέκτον Αλβανό δεν έχω τίποτα. Τελείως δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, όχι, απολύτως τίποτα. Ωραία. Σήμερα έχει τρίτη αγωνιστική, έχει το παιχνίδι της Χάνθ με τον ΠΑΟΚ. Ναι, παίζουμε 9 η ώρα στο γήπεδο της Χάνθ. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα προσέλευσης και σήμερα φιλάθλων, σωστά? Πιστεύω ότι στη Χάνθ όσες φορές παίξαμε, οι φίλαθλοι μας είχαν την στην πλειοψηφία τους, οι δικοί μας φίλαθλοι, το ίδιο θα κάνουν και σήμερα. Πλέον το τμήμα αυτό, τα τελευταία χρόνια, απέκτησε ένα φίλαθρο κοινό, το οποίο όμως διαρκώς αυξάνεται, διαρκώς μεγαλώνει. Μεγάλη επιτυχία, διοικητική επιτυχία. Ότι, ναι, όχι, είναι πράγματι. Είναι ένα γεγονός, έτσι. Υπάρχει σταθερότητα. Βέβαια υπάρχει σταθερότητα, υπάρχουν τίτλοι.
Υπάρχει προοπτική, υπάρχει διάκριση και αυτό φέρνει τον κόσμο κοντά στην ομάδα handball. Έτσι, μην τελάθουμε τώρα 3.000 άνθρωποι πήγαν να δουν handball. Αν το λέγαμε πριν από 10 χρόνια αυτό, ότι θα συμβεί, θα γελούσαν μαζί μας και τα μικρόφωνα, όχι οι άνθρωποι. Πολύ σωστά το λέτε. Και εγώ δεν θα το πιστεύω αυτό. Και είναι και πολύ μεγάλη συμβολή και του ΠΑΟΚ γενικότερα στην ανάδειξη του ελληνικού handball, γιατί το γεγονός ότι είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ και βελτιώνει και την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος, βοηθάει συνολικά το άθλημα. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ, κοιτάξτε, η ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Στο Λεκανοπέδι υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ΑΕΚ, υπάρχει ο Δούκας, πιο κάτω είναι το Άργος, Πανελλήνιος, πάλι ο Αθηναϊκός, δηλαδή υπήρχαν ομάδες από κάτω εδώ. Στη Βόλα έμεινε ο ΠΑΟΚ, βεβαίως και ο Φίλιππος Βέρες. Ναι, είναι μια ιστορική ομάδα, Φίλιππος. Είναι μια ιστορική ομάδα, την αναγνωρίζουμε, αλλά βλέπω ότι τελευταία, δηλαδή μετά από αυτό που έκανε πρόπερση και πήρε τον Νταμπλ, ξαναβλέπω, ξαναρχίζει και δηλωσταίνει στα παλιά. Υπάρχει εκεί αυτό που είπατε προηγουμένως και πολύ σωστά το είπατε, διοίκηση σταθερότητα. Και βεβαίως και χρήματα. Να υπάρχει διοίκηση χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Αυτά πρέπει να πάνε μαζί, στον υπάρχει... ΠΑΟΚ όλα γίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Βέβαια καταλαβαίνετε. Τρία χρόνια πρωτάθλημα στο βόλεϊ, πώς έρχεται. Με τα χρήματα. Δηλαδή με ένα Τσαλόπουλο και ένα Κατσαρί και τον κόσμο να βοηθά στα τελευταία παιχνίδια, γιατί στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου δεν υπήρχε συμπάρασμα. Δεν υπήρχε, όχι, ναι. Λοιπόν, αναλόγως και στο handball. Ωραία. Κύριε Κεπετρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλά, είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εσείς επίσης. Γεια σας. Γεια σας.